Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην αποψινή μας εκδήλωση, μια που ο Καΐρης σίγουρα είναι η πιο μεγάλη προσωπικότητα που έχει αναδείξει αυτό το νησί. Θα συντονίσω τη συζήτηση εντός εισαγωγικών και θα παρουσιάσω βέβαια τους ομιλητές. Αρχίζω πρώτα με τον δεξιό μου, τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Κυρτάτα, ο οποίος έχει σπουδάσει στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία στην Αγγλία και έκανε και το διδακτορικό του δίπλωμα, το διδακτορικό του με την κοινωνική δομή των πρώιμων χριστιανικών κοινοτήτων 1ος αιώνας μέχρι 3ο αιώνα. Ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν αμέσως άρχισε να διδάσκει στα ελληνικά πανεπιστήμια, αρχαία ιστορία, πρώτα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης από το 85, αν δεν με πατάει η μνήμη, μέχρι το 2001 και μετά έκανα μεγάλο άλμα, άφησε την Κρήτη και πήγε στη Θεσσαλία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και εκεί έκανε δίδαξη ιστορία, ανέλαβε και έγινε και πρόεδρος του τμήματος, χρημάτισε και πρόεδρος αυτού του τμήματος και εκεί έμεινε μέχρι το τέλος του 2020, νομίζω, που αφιπηρέτησε. Και τον ξέρετε, είναι πολύ γνωστό στην Άδρο, την αγάπη του για την Άδρο τη δείχνει όχι μόνο με τη συχνή παρουσία του, αλλά έχει ασχοληθεί και ερευνητικά με το νησί. Αν μπορώ να πω, κατευθύνει ποια είναι η ειδικότητά του στην αρχαία ιστορία, είναι η κοινωνική ιστορία κυρίως της αρχαίας Ελλάδας και ασχολείται πάρα πολύ καλά και με τα πρώτα χρόνια του χριστιανικού κόσμου. Να πάω μετά στο δεύτερο, στον κύριο Σωτήρη Δεσπότη. Δεν έχει σχέση με την Άνδρο, είναι ο μόνος ομιλητής που δεν έχει σχέση με την Άνδρο. Τελείωσε τη θεολογική σχολή, πήρε πτυχίο από τη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και αυτό στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Ελλάδα και κυρίως στην Γερμανία. Και η διατριβή του είναι για την λατρεία με βάση την αποκάλυψη, τα κεφάλαια 4 και 5 που λέγεται η Πάνσε, που λέγεται που κάπου λέτε τη λατρεία αυτή, με βάση τα κεφάλαια της αποκάλυψης του 4ου και του 5ου κεφαλαίου, έτσι, της αποκάλυψης. Ναι, και ήρθε στην Ελλάδα και από το 2001 μπήκε αυτό στα ελληνικά πανεπιστήμια, στην θεολογική σχολή και ειδικότερα στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας και αυτός χρημάτισε πρόεδρος του τμήματος και βέβαια είναι ο νεότερος από όλους μας και είναι ακόμα εν ενεργεία στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Η έδρα που κατέλαβε είναι η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ασχοληθεί, είναι καθώς πολύ γραφότατος και θα έλεγα διέκρινα από το έργο που κοίταξα βιαστικά η αποκάλυψη του Ιωάννη είναι ένα από τα θέματα που τον απασχολήσει ιδιαίτερα, όπως επίσης και ο Απόστολος Παύλος. Και έρχομαι στον τρίτο ομιλητή μας που είναι ο Νίκος ο Κυριαζής, είναι ανδριώτης, έχει βγάλει και την Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας αλλά και την Θεολογική Σχολή και χρημάτισε στη μέση εκπαίδευση και ανάβηκε και γυμνασιάρχης και λυκειάρχης. Και ο τελευταίος είναι που θα παρουσιάσω είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, ο κύριος Μπάλκας, ο οποίος δεν είχε σχέση με τις με θεωρητικές επιστήμες, είναι πτυχιούχος των φυσικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει κάνει μεταπτυχιακά βέβαια στην τεχνολογία των επικοινωνιών και στην διοίκηση των επιχειρήσεων. Πρέπει να σας πω ότι για τον κύριο Δεσπότη ξέχασα ότι ασχολείται και με τη μουσική, έχει κάνει και με τη βυζαντινή μουσική και με την ευρωπαϊκή μουσική έχει ασχοληθεί, όπως επίσης έχει ασχοληθεί, επανέρχομαι για τον κύριο Δεσπότη και με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τα θυμήθηκα αυτά διότι όλα αυτά σχετίζονται με τον κύριο Μπάλκα, ο οποίος επίσης ασχολείται, έχει πτυχίο οδείου, αν δεν με απατά, κύριε Μπάλκα, το βιογραφικό σας, ασχολείται και εσείς με τη μουσική.
κατά τη διάρκεια και ασχολήθηκε επαγγελματικά με τις τηλεπικοινωνίες, αλλά πάντοτε εμείς οι αντιόντες τον ξέρουμε, είχε έντονη πολιτιστική δραστηριότητα για το νησί, έκανε την αδερφοποίηση της Άνδρου με τις Απικίες στη Χαλκιδική, έκανε ομιλίες για την ναυτιλία, έχει μια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα στο νησί και ο κ. Μπάρκας έκανε σωστή χρήση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ένα θεσμό που το ελληνικό κράτος τον έχει κακοποιήσει. Δεν θα πω για ποιους λόγους πιστεύω έχει κακοποιηθεί αυτός ο θεσμός του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αφού τελείωσε, βγήκε στη σύνταξη από τις επαγγελματικές του απασχολήσεις, γράφτηκε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη θεολογία, από όπου προϊόν αυτών των σπουδών του κ. Μπάρκα είναι το βιβλίο που θα μας παρουσιάσουν σήμερα οι τρεις εκλεκτοί ομιλητές μας. Πιστεύω ότι οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το φίλο μας Αυγουστή Μπάλκα, που μας θυμίζει για μια ακόμη φορά το αυτονόητο. Ο Θεόφιλος Καΐρης κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον μας με το βαρύ του όνομα, αλλά και με τα καλά κρυμμένα μυστικά του. Όσο περισσότερα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε για τον άνθρωπο και τις ιδέες του, τόσο πληθαίνουν οι απορίες και τα ερωτήματα. Η φήμη του μάλλον συσκοτίζει παρά φωτίζει την υπόθεση. Παρά το πλήθος των διαθέσιμων τεκμηρίων και τις μελέτες που εκπονούνταν ήδη από την εποχή που ζούσε, ακόμα και πτυχές του βίου του παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αλλά και η εκτενέστατη αλληλογραφία του, την οποία δημοσίευσε υποδειγματικά για χάρη μας ο αείμνηστος Δημήτρης Πολέμης, δεν μας επιτρέπει να διεισδύσουμε στην ψυχή και τη σκέψη του όπως θα φανταζόμασταν και όπως θα επιθυμούσαμε. Ο μεγάλος Σκόπελος βρίσκεται βεβαίως στη θεοσέβειά του, για την οποία αγωνίστηκε με αυταπάρνηση και αυτοθυσία και για την οποία διώχτηκε από την Ιερά Σύνοδο και την Ελληνική Πολιτεία. 170 χρόνια μετά τον άδοξο θάνατό του, εξακολουθούμε να αναρωτιόμαστε τι ακριβώς επεδίωκε με τόσο πάθος και τι εξόργιζε τόσο πολύ τους εχθρούς του. Ο Αυγουστής Μπάλκας κάνει μια πολύ εύλογη υπόδειξη. Αν θέλουμε να καταλάβουμε κάτι από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις του Καΐρη, θα πρέπει να ανατρέξουμε συνολικά στο βίο του και στον κόσμο στον οποίο έζησε. Θα πρέπει να θυμηθούμε όσα είναι ήδη γνωστά γύρω από την παιδεία του, τις σπουδές του, τους φίλους και τους δασκάλους του, καθώς και το πρώιμο διδακτικό του έργο. Να εξετάσουμε μετά τις ιδέες που επικρατούσαν τότε στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τις γερμανικές χώρες. Να επανέλθουμε στα διδάγματα του διαφωτισμού και τα διακυβεύματα των μεγάλων θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων. Μια τέτοια συνθετική προσπάθεια συμπυκνώνει στο βιβλίο του που παρουσιάζουμε σήμερα. Ο Αυγουστής Μπάλκας ανατρέχει σε όλα τα σημαντικά ζητήματα, ανακεφαλαιώνοντας και συνοψίζοντας. Κύριο θέμα του πάντως δεν είναι μια ακόμα ανασκόπηση του βίου του Θεόφιλου Καΐρη, ούτε μια συνολική παρουσίαση της φιλοσοφικής και θρησκευτικής του διδασκαλίας. Αυτό που κυρίως τον ενδιαφέρει είναι οι θέσεις του γύρω από τη χριστιανική ορθοδοξία και τη Βίβλο. Εδώ ακριβώς όμως βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα, διότι πέρα από τη μυστικοπάθεια που χαρακτήριζε τον Καΐρη, το αίσθημα προφύλαξης και αυτοσυντήρησης τον καθιστούσαν εξαιρετικά φιδωλό στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Αλλά και στην εκτενή του αλληλογραφία, το ενδεχόμενο να παραπέσουν οι επιστολές του τον απέτρεπε από αναλυτικές παρουσιάσεις ευαίσθητων θεμάτων. Ο φιλέρευνος αναγνώστης θα ανατρέξει μάταια ακόμα και σε επιστολές που έγραφε σε επιστήθιους φίλους και μαθητές. Απομένουν έτσι τα λιγοστά, αμιγώς θρησκεολογικά του δημοσίευματα. Αλλά και σε αυτά θα βρούμε σχεδόν αποκλειστικώς αφοριστικά διατυπωμένες διακηρύξεις για τη θεότητα, την ευσέβεια, τα καθήκοντα του θεοσεβούς.
όσο ενδιαφέρον και να παρουσιάζουν αυτά, δεν απαντούν ευθέως στο ερώτημα της Ιεράς Συνόδου, αλλά και στο δικό μας. Τι ακριβώς πίστευε ο Θεόφιλος Καΐρης γύρω από τα δόγματα της Ορθόδοξης πίστης, όπως την Αγία Τριάδα, την Εκπαρθένου Σύλληψη, τη Λατρεία των Αγίων και τα παρόμοια. Για να ξεπεράσει την ενοκλητική αυτή σιωπή, ο Αυγουστής Μπάλκας κατέφυγε σε μια άλλη λύση. Μας παρουσιάζει με ευσυνειδησία τις σχετικές υποθέσεις που έχουν διατυπώσει κατά καιρούς διάφοροι κατηρτισμένοι μελετητές του έργου του. Οι υποθέσεις αυτές μοιάζουν εύλογες, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι δεν επικαλούνται διατυπώσεις του ίδιου του Καΐρη. Για την ακρίβεια, πρόκειται για συμπεράσματα ορθοδόξων θεολόγων που προέκυψαν από τις δικές τους επεξεργασίες. Το βιβλίο του Αυγουστή Μπάλκα μας δίνει πλέον την ευκαιρία να προβούμε σε μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις. Τονίζει μεταξύ άλλων και πολύ σωστά τις οφειλές του Καΐρη στο διαφωτισμό. Πράγματι, γύρω από το θέμα αυτό δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία. Ο Καΐρης ήταν καλά διαβασμένος και γνώριζε σε βάθος όλα τα βασικά του πορίσματα. Ακόμα και μια επιπόλαιη ανασκόπηση της βιβλιοθήκης του βεβαιώνει το βαθμό στον οποίο τον ενδιέφεραν οι ιδέες των διαφωτιστών. Αλλά εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο Καΐρης δεν ήταν τυπικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Μπορεί να ακολούθησε τα επιστημονικά του πορίσματα και τις επιστημονικές του υποδείξεις, αλλά δεν κράτησε σε καμία περίπτωση τις επίμονες και σαφείς αποστάσεις του από τη θρησκεία. Όπως μας υπενθυμίζει ο Αυγουστής Μπάλκας, ο Καΐρης ήταν τέκνο του διαφωτισμού, αλλά ταυτοχρόνως βαθιά θρησκευόμενος. Θρησκευόμενος μάλιστα όχι με ένα φιλοσοφικό και αποστασιοποιημένο τρόπο, αλλά με έναν τρόπο έντονα προσωπικό και βιωματικό. Δεν τον ενδιέφεραν απλώς η θεϊκή υπόσταση και οι θεϊκές ιδιότητες, αλλά και η ίδια η λατρεία. Θεωρούσε απαραίτητη την οικοδόμηση ναών, το ρόλο των ιερέων, τις τελετές και τους εορτασμούς. Ένας τυπικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού θα αισθανόταν όχι μόνο απορία, αλλά και δυσφορία με όλα αυτά. Ο Καΐρης δεν ήταν τυπικό τέκνο του διαφωτισμού. Ήταν αιρετικό και μάλιστα ακραία αιρετικό του τέκνο. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλει επίσης προσοχή σχετίζεται με τη δράση των λεγόμενων μισιοναρίων. Πράγματι, όπως επαναλαμβάνει πολλές φορές ο Αυγουστής Μπάλκας, πολλοί προτεστάντες ιεροκήρυκες περιέτρεχαν την απελευθερωμένη Ελλάδα για να διαδώσουν τις θρησκευτικές τους ιδέες. Θεωρούσαν ότι μετά τη μακρά περιπέτεια της τουρκοκρατίας, οι Έλληνες είχαν χάσει τόσο τη γενική τους παιδεία, όσο και τη θρησκευτική τους παιδεία. Ότι δεν κατανοούσαν τα χριστιανικά δόγματα και τις γραφές και ότι μεταβίας γνώριζαν το περιεχόμενό τους. Περιδιάβαιναν έτσι την επικράτεια από άκρη σε άκρη, μοιράζοντας βιβλία και κυρίως τη βίβλο. Είναι έτσι απολύτως εύλογο ότι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον Καΐρη. Μεταξύ άλλων, προσφέρθηκαν να τον συνδράμουν στο εκπαιδευτικό του έργο, κυρίως οικονομικά. Αλλά στο βαθμό που τους ενδιέφεραν τα ειδικά χριστιανικά δόγματα, δεν μπορούσαν να συμπορευτούν μαζί του για τους δικούς τους απότερους σκοπούς. Και φυσικά ο Καΐρης δεν είχε κανένα λόγο να συνεργαστεί μαζί του στο δικό του τελείως διαφορετικό θρησκευτικό πρόγραμμα. Ο Καΐρης δεν είχε θρησκευτική συνεργασία με τους μισιονάριους. Στο πλαίσιο της έρευνας του Αυγουστή Μπάλκα θα ήθελα να προσθέσω μια ακόμα διάσταση στις απορίες μας γύρω από τον Καΐρη. Γαλουχημένος στον ορθολογισμό και την απομυθοποίηση καθώς ήταν και κρατώντας αποστάσεις από τα θαύματα, θα έπρεπε να αισθάνεται μεγαλύτερη ακόμη επιφύλαξη από τις υπερβολικές αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ωστόσο φανερό ότι δεν τη γνώριζε απλώς απ' έξω, αλλά ότι ακόμα και στα ακρεφνώς πατριωτικά του κηρύγματα είχε σχεδόν πάντα ως οδηγό και ως πηγή έμπνευσης βιβλικά χωρία και μάλιστα από τα Ευαγγέλια και την Παλαιά Διαθήκη.
Όλοι θυμόμαστε βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε την προσφώνησή του προς τον Καποδίστρια, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα. Ούτε ενήμεροι Ορθόδοξοι ιεροκήρυκες δεν ήταν τόσο βαθιά διαποτισμένοι από τη βιβλική παράδοση. Και καθώς η πορεία των συνειρμών μας οδήγησε στις ρητορικές του εξάρσεις, τις οποίες άλλωστε επιθυμούσε να τιμήσει το βασιλικό παράσημο, να προσθέσουμε μια ακόμα δυσκολία στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τον Καΐρη. Διότι δεν στερούμαστε απλώς το μέρος της διδασκαλίας του, το οποίο αρνήθηκε να καταγράψει, έχουμε χάσει και μάλιστα οριστικά το ρητορικό του πάθος, την αμεσότητα με την οποία απευθυνόταν σε απλούς χωρικούς, σε φωτισμένους εκπροσώπους του έθνους και σε μαθητές όλων των ηλικιών. Έχουμε χάσει τη φλόγα του, τη θερμή ματιά του και την αίσθηση από τα ρίγη του κορμιού του που μαγνήτιζαν και μάγευαν τους ακροατές του, προκαλώντας τους δάκρυα. Εκτός από τις ιδέες του, έχουμε χάσει τη ζεστή φωνή του. Τι άκρη να βγάλουμε από ένα τέκνο του διαφωτισμού που είχε θρησκευτικό πάθος και μαγικές ιδιότητες? Μήπως ήταν αυτό που κυρίως φοβούνταν οι εχθροί του? Ο Αυγουστής Μπάλκας μας έδωσε τη χαρά να καταπιαστούμε και πάλι με τον Καΐρη, να διατυπώσουμε και πάλι φωναχτά τις απορίες μας και να στραφούμε σε μια εποχή αρκετά μακρινή από τη δική μας, αλλά όχι τόσο ξένη, ούτε τόσο διαφορετική όσο θα φανταζόμασταν. Νομίζω ότι η υπόδειξή του αξίζει τον κόπο και επιπλέον αξίζει να αναρωτηθούμε σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται σήμερα η φιλοσοφική μας παιδεία και η θρησκευτική μας κατάρτιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κριτάτα. Δίνουμε τώρα το λόγο στον κύριο Δεσπότη. Εγώ ως μόνος μη άνδριος να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και ιδιαίτερα στον Αυγουστή, και θα μιλήσω από καρδιάς γιατί ήμουν συνοδοιπόρος του όλη αυτή την περίοδο κατά την οποία ο Αυγουστής συνέγραψε και κατόπιν εκτύπωσε αυτό το έργο, το οποίο μας μάζεψε αυτό το όμορφο αυγουστιάτικο δειλινό μαζί. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ένας Αυγουστής, έναν Αύγουστο, μας συγκροτεί εδώ σε μια κοινότητα. Και θέλω να πω δύο τινά, θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω πρώτα να τονίσω την προσωπικότητα του Αυγουστή. Γιατί όπως ξέρετε, όλα αυτά τα πονήματα προϋποθέτουν πάρα πολύ μεράκι, πάρα πολύ ένα μεγάλο όραμα και φυσικά και μια σύζυγο η οποία σε υπομένει. Άρα η πρώτη τιμή ανήκει στην κυρία, την οποία προσωπικά σήμερα γνώρισα, την κυρία, στην οποία είναι αφιερωμένη και την κυρία Αθηνά, και τις κόρες Σοφία, Νίκη και φυσικά νομίζω και τα εγγόνια τα οποία... Ο Αυγουστής, τον οποίο εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα ίσως, είναι μια πολύ προχωρημένη προσωπικότητα, όχι γιατί ασχολείται με τα δίκτυα, οπότε σήμερα είναι ο άνθρωπός μας στα δίκτυα επικοινωνίας, αλλά διότι ο Αυγουστής, πολύ καιρό πριν αρχίσει σήμερα το ρεύμα της επιστήμης να εκτιμά τις ανθρωπιστικές σπουδές, όπως ξέρετε στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, όλοι οι τεχνοκράτες σπουδάζουν είτε φιλοσοφία είτε θεολογία. Ο Αυγουστής αυτό το έκανε πολλά χρόνια πριν, καθήμενο στα θρανία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, περνώντας μία βάσανο, γιατί το μεταπτυχιακό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ απαιτητικό, αλλά πιστεύω ότι αυτό του έδωσε αυτό το νεανικό βλέμμα το οποίο τον διακρίνει. Έτσι. Ξέρετε ότι σήμερα, ιδίως σήμερα μετά τον κορονοϊό, είναι απαραίτητο να διαβάζουμε φιλοσοφία ή θεολογία ή να εντρυφήσουμε στα βασικά ερωτήματα της ύπαρξής μας. Όχι για να μην χάσουμε τις δουλειές μας, όπως λέει ο Χαράρη. Γιατί όπως ξέρετε πλέον με τεχνητή νοημοσύνη, πάρα πολλές θέσεις εργασίας θα βρεθούν στον αέρα. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να κάνουμε μιμούμενοι τον Αυγουστή, είναι σήμερα να μελετούμε φιλοσοφία και θεολογία, προκειμένου να μην πάψουμε ποτέ να είμαστε άνθρωποι. Αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι η ανθρωπινότητά μας.
Όπως λέει και ο Χαράρη, αυτές οι στιγμές που ζούμε είναι κοσμογονικές. Τελειώνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος με τη μορφή των οποίων ξέρουμε, ο Homo sapiens, έτσι. Και αυτό μπορεί να σημάνει φυσικά είτε μια αναβάθμιση του ανθρώπου, είτε όμως και μια εξουθένωση του ανθρώπου, να είναι κρεμασμένος από τα δίκτυα και να κοιτάει τα likes, έτσι, και να προσπαθεί, έτσι, να χτίσει ιδεολογίες και φαντασιώσεις. Άρα ο Αυγουστής Μπάλκας είναι για μένα ένα μοντέλο μίμησης, γιατί πολύ πριν από τις μέρες που ζούμε, κατάλαβε ότι μια φράση ελληνική πρέπει πλέον να μπει στο ντουλάπι της ιστορίας. Είναι η φράση με την οποία μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και η φράση με την οποία και εμείς βγήκαμε στην επαγγελματική εργασία. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Αυτή η φράση, αγαπητοί μου αδελφοί, πάβει πια να υφίσταται. Η εκπαίδευσή μας είναι διαβίου και παραλαμβάνω, είναι μια εκπαίδευση που περιέχει αυτά που πριν που θεωρούνταν soft skills, ακριβώς για να μην πάψουμε ποτέ να ονειρευόμαστε. Και ο Αυγουστής ακόμα και σήμερα, πιστέψτε με, ονειρεύεται. Και αυτό για μένα είναι καταπληκτικό, είναι συναρπαστικό. Με το αυτοκίνητο με πήρε από το καράβι, πάλι χτίζαμε όνειρα, σχέδια. Έρχομαι στο ντυμόμενο πρόσωπο που είναι ο Καΐρης. Θα ξεκινήσω από την απολογία του Καΐρη μπροστά στο δικαστήριο, όπου εκεί πάρα πολλά στοιχεία του Καΐρη θυμίζουν Σοκράτη, με την ίδια αταραξία και εκείνος αντιμετωπίζει τους κριτές του. Ποιο ήταν εκείνο το οποίο έκανε τον Καΐρη θεόφιλο? Γιατί βρισκόμαστε σήμερα? Γιατί ο Καΐρης, έτσι ξεκινάει την ομιλία του, βρισκόταν μια φορά, μια νύχτα στον έναστρο ουρανό και συνομιλώντας με τα αστέρια άκουσε μια φωνή να του λέει «Τον Θεό να αγαπάς». Και αυτό ήταν που το άλλαξε τη σελίδα της ζωής του. Το άλλαξε το βιογραφικό του. Φυσικά θα μπορούσε κάποιος φιλόλογος ή ερμηνευτής σαν και εμένα να πει ότι εδώ ο Καΐρης μιμείται τον Κωνσταντίνο, ο οποίος και αυτός είδε στον ουρανό ένα εν τούτο νίκα. Αλλά πιστεύω ότι ήταν μια πολύ κέρια εμπειρία, την οποία έχουμε χάσει σήμερα. Έχουμε χάσει την επαφή με τα αστέρια, με τη νύχτα, με αυτό το κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό έκανε τον Καΐρη, Καΐρη. Και πιστεύω ότι αυτή την εμπειρία την είχε γιατί παρατήρησε ότι στο σχολείο το οποίο είχε εδώ στην Άνδρο ήταν ο πρώτος στην ελληνική επικράτεια που εισήγαγε στην εκπαίδευση το τηλεσκόπιο. Προκειμένου οι μαθητές του να βλέπουν και αυτοί τα αστέρια. Με όλο αυτό το κίνδυνο που έχει όποιος βλέπει τα αστέρια, έτσι, να φαντασιώνεται. Αλλά το πρώτο πολύ σημαντικό στον Καΐρη είναι αυτή η επαφή. Είναι αυτή η επαφή με τη φύση. Έτσι. Αυτή η επαφή με την ανθρώπινη φύση. Γιατί για τον Καΐρη αυτό που μας κάνει ανθρώπους και όχι ζώα είναι δύο πράγματα τα οποία έχουμε ξεχάσει. Έτσι. Το πρώτο το ονομάζει την τάση μας για την απολυτότητα. Πώς το ονομάζει η Αυγουστή? Απειροτατικότητά μας. Έτσι. Είναι η τάση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, αυτή η ενέργεια την οποία αν δεν ξεδιψάσουμε θα είμαστε πάντοτε δυστυχισμένοι, έτσι, να ενωθούμε με το άπειρο και να ενωθούμε ταυτόχρονα και με ένα Θεό, με ένα Θεό έκπληξης, όχι τυποποιημένο Θεό. Άρα ο Καΐρης για κάποιους φυσικά είναι αιρετικός, έτσι. Βαπτίστηκε νομίζω αιρετικός, ήταν σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές όταν για πρώτη φορά συγκροτείται το ελληνικό κράτος, όταν γεννάται ο διαφωτισμός, όταν πνεύματα ανήσυχα στην Ευρώπη, έτσι, θέλουν να αλλάξουν επιτέλους την ιστορία, την ιστορία την προσωπική αλλά και την κοινωνική. Αλλά γιατί να βλέπουμε τον Καΐρη σε αντιπαράθεση προς την επίσημη εκκλησία και να μην δούμε τον Καΐρη σε αντιπαράθεση προς το ρεύμα εκείνου του διαφωτισμού, το οποίο όπως τόνισε ο κύριος Κυρτάτας, ήταν απόλυτα άθεο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο διαφωτισμός ήταν άθεος. Ο Καντ, για παράδειγμα, έτσι, ήταν μια προσωπικότητα η οποία πίστευε στο Θεό. Έτσι. Ο Καΐρης προσπαθεί να διασώσει το Θεό. Να τον διασώσει όμως όχι μέσα από τυποποιημένες εκδοχές του. Έτσι. Γιατί από την άλλη πλευρά μην ξεχνάμε
ότι ο Καΐρης έχει να αντιμετωπίσει ένα επίσημο ιερατείο, και στο ιερατείο βάζω και τους ανθρώπους, τους πανεπιστημιακούς, ένα επίσημο ιερατείο το οποίο είναι βουτυγμένο και στην υποκρισία και στο κυνήγι του χρήματος. Τι επιλέγει λοιπόν ο Καΐρης, σε αντίθεση ίσως προς το Μακράκι, ο οποίος έμεινε στην Εκκλησία, προσπάθησε να ανακαλύψει με ένα δικό του τρόπο το Θεό. Αυτό που είναι συγκινητικό όμως στον Καΐρη είναι ότι δεν μένει σε μια φιλοσοφία, όπως μένουμε πολλές φορές εμείς οι ακαδημαϊκοί. Παντρεύει αυτή του την αναζήτηση με ένα ορφανοτροφείο. Μπαίνει στη διαδικασία ο Καΐρης να παραμείνει στο νησί. Ξέρετε ότι όλοι οι διαφωτισμοί συνδέονται με νησιά. Ο διαφωτισμός προήρθε από τη Σκωτία. Μία από την πηγή του διαφωτισμού είναι η Σκωτία. Έτσι. Ο διαφωτισμός της αρχαίας Ελλάδος επίσης συνδέεται με τα μικρασιάτικα παράλια, όπως και με την Νότια Ιταλία. Έτσι. Και εσείς οι νησιώτες είστε πάρα πολύ προνομιούχοι. Τι κάνει λοιπόν ο Καΐρης, μένει στην Άνδρο, έχει το ορφανοτροφείο, κάνει μάθημα στα παιδιά πρωί και απόγευμα και προσπαθεί να παντρέψει, αυτό είναι το συναρπαστικό σε μένα σε αυτό το θεόφιλο, το πραγματικό θεόφιλο. Προσπαθεί να παντρέψει αυτή την θεοσέβειά του με την πολιτική, με την προσφορά στο δημόσιο χώρο. Έτσι. Με το να χτίζει ζωντανά αγάλματα, ζωντανές υπάρξεις. Έτσι. Και μόνο τον κίνδυνο που έχει όλο αυτό, γιατί ξέρετε από μόνοι σας πόσο δύσκολο είναι να συντηρήσει ένα ορφανοτροφείο σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς. Ή να παραμείνει στην Άνδρο και να μην υποκύψει τον πειρασμό να είσαι καθηγητής στην Αθήνα ή σε κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Έτσι. Με όλα τα φαινόμενα που έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Έτσι. Κι όμως ο Καΐρης και το ορφανοτροφείο του συντηρεί και παλεύει να το συντηρήσει και ζωντανές υπάρξεις, όπως ξέρετε ο μεγάλος συγκρός, ο οποίος ουσιαστικά έχει εξοραίσει όλη την Αθήνα, μαθητής του ήταν. Έτσι. Και προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών στη νέα γενιά, και όχι μόνο στη νέα γενιά, από τότε υπάρχουν ενήλικες στα μαθήματά του. Εγώ, όπως λέω στους φοιτητές μου, η θεολογία είναι για ανθρώπους πάνω από 42 ετών. Είναι πολλαπλάσιο το 7 το 42, γιατί ξέρετε, κάθε 7 χρόνια αλλάζουμε. Έτσι. Γιατί πραγματική θεολογία κάνει κάποιος ο οποίος έχει παίξει κρυφτό και κυνηγητό και με τον έρωτα και με το θάνατο. Για να μην πολυλογώ, πιστεύω ότι αυτό το πόνημα του Αυγουστή πραγματικά είναι ένα δώρο προς όλους μας. Έτσι. Και είναι μια ευκαιρία μετά τον κορονοϊό, τώρα που αλλάζει η ιστορία, όλοι μας λίγο να αναρωτηθούμε για πολύ κρίσιμα ερωτήματα της ύπαρξής μας, τα οποία όμως θα μας κάνουν επιτέλους τη νύχτα να βλέπουμε και εμείς τον ουρανό. Να ανακαλύψουμε και πάλι τις σχέσεις μας με τα αστέρια, με τα παιδιά, με πτυχές της πολλές φορές της προσωπικότητάς μας που είναι αιρετικές και τις αποθούμε βάρβαρα. Και αυτό και έχουμε αυτά τα ξεσπάσματα. Έτσι. Θα κλείσω με κάτι βιβλικό, γιατί αυτή είναι το αντικείμενό μου. Έτσι. Νομίζω ο Καντ λέει το εξής, ότι ξαναδιαβάζοντας τη θυσία του Αβραάμ, όπως ξέρετε στη Γένεση υπάρχει μια πολύ σκληρή σελίδα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός απαιτεί από τον γέροντα Αβραάμ να του προσφέρει το πρωτότοκο παιδί του. Έτσι. Ο Καντ τι θεωρεί ότι είναι το πρόβλημα, έτσι, σε αντίθεση προς το κυρίαρχο ρεύμα της θεολογίας, θεωρεί ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Αβραάμ δεν πάλεψε με τον Θεό. Δεν είπε στο Θεό ότι δεν είσαι Θεός άμα μου ζητάς το παιδί μου. Γιατί για τον Καντ, ακόμα και ο Θεός αν σου εμφανιστεί και σε καθυλώσει με το φως του, πρέπει, και αυτό θα αναγνωρίσει πάνω στο Θεός, να αναρωτηθείς εσύ ο ίδιος αν όντως είναι αυτός ο Θεός. Θα κλείσω με μια πολύ ωραία σελίδα της ιστορίας που με συναρπάζει και πιστεύω συνάρπασε και τον Αυγουστή, αλλά ίσως και τον Καΐρη. Υπάρχει στη Γένεση, πάλι στο ίδιο βιβλίο της παρεξηγημένης πρώτης διαθήκης, έτσι την ονομάζω εγώ, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, ολονύχτια σκηνή, στην όχθη ενός ποταμού, όπου ο ίδιος ο Θεός, ο Άγγελος του Κύριου, παλεύει μια ολόκληρη νύχτα με τον Ιακώβ. Έτσι. Παλεύουν μια ολόκληρη νύχτα μαζί. Και στο τέλος, όταν ξημερώνει το φως, έτσι, δίνει τα εύσημα στον Ιακώβ, του λέει από τώρα είσαι παιδί μου, από τώρα είσαι ο Ισραήλ.
το αφήνει φυσικά και ένα μόλοπα. Πιστεύω ότι ο μόλοπας που άφησε αυτή η πάλι με το Θεό στον Καΐρη είναι αυτό το στίγμα που κουβαλάει μέχρι σήμερα. Έχει όμως να μας διδάξει την πάλι και πιστέψτε μου ότι αυτή η πάλι είναι αυτή που θα μας ξανακάνει να δούμε τα αστέρια και να ακούσουμε και πάλι το Θεό να μας λέει αγάπησε επιτέλους το Θεό. Είναι Θεός έκπληξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Δεσπότη, τώρα ο κύριος Γκρέζης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Μετά από τις σοφές τοποθετήσεις των κυρίων καθηγητών, εγώ θα περιοριστώ στο να πω δύο λόγια για τον κύριο Μπάλκα ως προς το έργο του, το πολιτιστικό τοπικό, εδώ στην Άνδρο μας. Ο συγγραφέας του υποπαρουσίαση βιβλίου, κύριος Αυγουστής Μπάλκας, κατάφερε να συνδυάσει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στον χώρο των φυσικών επιστημών με πολλούς τομείς του ελληνικού πολιτισμού και της ορθόδοξης παραδόσεως. Για περισσότερα από 35 χρόνια δραστηριοποιείται δημιουργικά ως τέλεχος πολιτιστικών φορέων της Άνδρου και συγκεκριμένα στην Ένωση Ανδρίων και στο Σύλλογο των Επανταχού Επικαινών. Από τα δείγματα της δραστηριότητάς του σε τοπικό επίπεδο είναι αποκαταστάσεις ιστορικών κτηρίων, δημιουργία μουσείων, λειτουργία πνευματικών κέντρων, κατασκευή του εντυπωσιακού αθλοθεάτρου στα Πίκια και μικρές ή μεγάλες εξοραϊστικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Σε ευρύτερο επίπεδο ανέλαβε πλήθος εξωστρεφών πρωτοβουλειών, όπως ιστορικές εκδόσεις και συνέδρια, αδερφοποίηση με τις προχριστιανικές αποικίες του νησιού μας στη Βόρειο Ελλάδα, ανάδειξη της ναυτιλιακής ταυτότητας του νησιού μας, προβολή θεμάτων από την πολιτιστική και θρησκευτική μας κληρονομιά και πολλά άλλα εξίσου σημαντικά. Για το κοινωνικό και πολιτιστικό του έργο έτυχε σειράς διακρίσεων από διαφόρους πολιτιστικούς θεσμούς, όπως από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Κέντρο Αριστοτελικών Ερευνών, τον οργανισμό Who is Who in Greece και άλλων, σε συνέχεια επένων από σημαντικούς παράγοντες της Εκκλησίας μας, της πολιτιστικής ζωής και των μέσων ενημερώσεως, με έμφαση μάλιστα στη συμβολή του σε θέματα εθνικής συνοχής. Μετά από την παρουσίαση της διπλωματικής του εργασίας σχετικά με τον Θεόφιλο Καΐρη από την Εφημερίδα των Συντακτών, έγινε παρουσίαση της ζωής, του έργου και της συνολικής εθνικής και παιδευτικής προσφοράς του σπουδαίου φιλοσόφου ενώπιον καθηγητών και δασκάλων των Αθηνών μετά από αίτημά τους. Επευκαιρία λοιπόν της σημερινής παρουσιάσεως του βιβλίου του, ο Σύλλογος των Απανταχού Επικιανών, ο οποίος τον έχει αναγορεύσει επίτιμο πρόεδρό του, τον ευχαριστεί θερμότατα για την μέχρι τώρα πολύχρονη και πολύπλευρη προσφορά του στο σύλλογό μας, στο χωριό και στο νησί μας και του εύχεται να παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμη όρθιος και δημιουργικός στις πνευματικές επάλξεις με υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Καλοτάξτε λοιπόν το βιβλίο του και ας γίνει το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα γύρω από τον μεγάλο Ανδριώτη φιλόσοφο και γενικότερα για τον νέο ελληνικό διαφωτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Κυριαζής, πάρα πολύ σύντομος και δούμε τώρα το λόγο στον συγγραφέα του βιβλίου, στον κύριο Μπάλκα. Λοιπόν, ευχαριστώ τους αγαπητούς καθηγητές για την παρουσίαση, τον συντονισμό και την παρουσίαση του βιβλίου και για τα πολύ κολακευτικά λόγια. Νιώθω λίγο περίεργα. Ιδιαίτερα τον κύριο Δεσπότη τον ευχαριστώ περισσότερο, ιδιαίτερα, διότι συνετέλεσε σημαντικά στην συγγραφή του βιβλίου και μας τιμάει εδώ με την παρουσία του, μια και δεν προέρχεται από την Άνδρο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος επιγραμματικά.
ο Θεόφιλος Καϊρής, που υπήρξε η σημαντικότερη προσωπικότητα του νησιού μας, ήταν μοναχός, ιερωμένος, φιλόσοφος και θεολόγος, πολύγλωσσος, εκ των διδασκάλων του γένους και των εκπροσώπων του νεοελληνικού διαφωτισμού, έμπιστος του αδαμάντιου Κοραή, του οποίου ακολουθούσε τις απόψεις, διάσημος καθηγητής της Ιωνίας, επί δεκαετία σχολάρχης στη Φιλοσοφική Ακαδημία των Κεδονιών, μέλος της φιλικής εταιρείας που ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης, πολέμησε ηρωικά και τραυματίστηκε, αγωνιζόμενος για την απελευθέρωσή μας από το ζυγό των Οθωμανών, ηγετικό μέλος των Εθνοσυνελεύσεων, από τις οποίες επελέγει για το ακέραιο του χαρακτήρα του και τη δυνότητα των λόγων του, και υποδέχθηκε τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, δίνοντας με την προσφώνησή του μαθήματα δημοκρατίας. Φιλάνθρωπος και προστάτης των ορφανών, με τη λειτουργία σημαντικού φιλανθρωπικού ιδρύματος στο νησί μας και σχολής επιφανούς Πλατωνικής Ακαδημίας στην Άνδρο, την οποία παρακολουθούσε μεγάλο πλήθος μικρών και μεγαλύτερων μαθητών από τη χώρα μας και το εξωτερικό. Μετέπειτα καθηγητές, πρωθυπουργοί και επώνυμοι, όπως ο εθνικός μας ευεργέτης Ανδρέας Συγκρός και πολλοί άλλοι, που όμως παρόλα τα χαρίσματα και τις προσφορές του στην πατρίδα, διώχθηκε στιγνά για πολιτικούς κυρίως λόγους και πέθανε μαρτυρικά έγκλειστος σε μικρό, σκοτεινό και κάθιγρο δωμάτιο των φυλακών της Ήρου, δέσμιος για τις ιδέες του, ενώ ακραίοι φανατικοί δεν σεβάστηκαν ούτε τη σωρό του. Βέβαια, στη συνέχεια ο Άριος Πάγος αποκατέστησε τη μνήμη του, ώστε πέθανε αθώος. Μετά λοιπόν από όλα τα προεκτεθέντα και στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε μέσω της γενομένης έρευνας στη γενικότερη κοσμοθεωρία του φιλοσόφου, γεγονός που εντοπίστηκε και προβλήθηκε επιτυχώς με την παρουσίαση που μας έγινε από την Εφημερίδα των Συντακτών στην Αθήνα, επιχειρήσαμε με την έρευνά μας να δώσουμε παράλληλα και απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα που θεωρήσαμε κρίσιμα από την όλη διαδρομή του. Καταρχήν προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα αίτια εκ των οποίων διαφοροποιήθηκε από την αρχική του πίστη ως ορθόδοξος μοναχός και ιερέας. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνά μας έχουν ως εξής. Ακολουθώντας ο ίδιος τη θεωρία της μετακένωσης του Κοραή, δηλαδή της προσέγγισης σε μεγαλύτερα επίπεδα πολιτισμού, και ως κύριος εκφραστής του επηρεάστηκε από τα φιλοσοφικά κινήματα ορθολογισμού της Ευρώπης και ιδιαίτερα των τεϊστών της Σκωτίας, έχοντας παράλληλα ενδυασμούς στα χριστιανικά δόγματα, όπου αδυνατούσε να εξηγήσει με τη λογική το τριαδικό δόγμα του τρισυπόστατου, τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι, και όντας ορθολογιστής κατέληξε αιρετικός, χωρίς όμως να δημοσιοποιεί ευρέως τις απόψεις του. Είχαν παράλληλα προηγηθεί οι αντιθρησκευτικές απόψεις και αντίστοιχα κείμενα από ιερωμένους και φιλοσόφους στον ελλαδικό χώρο, όπως αυτό της ελληνικής νομαρχίας και πολλά άλλα. Όμως παρόλα αυτά, παρά την αποστασιοποίησή του και σύμφωνα με θέσεις κορυφαίων μελετητών και του δικού μας καθηγητή Τατάκη, ο Καϊρής παρέμεινε μακριά από τον στιγνό ορθολογισμό της Δύσης, διατηρώντας τις βυζαντινές του καταβολές. Παρέμεινε έτσι από πλευράς μυστικισμού, σύμφωνα με τους ανωτέρων μελετητές, κοντά στους ορθόδοξους ησυχαστές, Σιμεών το Νέο, Γρηγόριο Παλαμά και Νικόλαο Καβάσιλα. Ο γνωστός Χρήστος Γιαναράς σε άρθρο του σημειώνει ότι ο Καϊρής δεν προπαγάνδιζε τις ιδέες του και ότι πρέσβευε ο ίδιος μια ιδιότυπη θρησκοληψία
μυστικιστικού ηθικισμού. Δεύτερον, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα βαθύτερα αιτία και τους λόγους της τόσο βάναυσης δίωξής του. Είναι γνωστό ότι υπήρξαν παλαιότεροι εξυγχρονιστές, στρεφόμενοι μάλιστα ευθέως κατά της Εκκλησίας, που όμως δεν διώχθηκαν τόσο στιγνά. Η περίπτωση του Καϊρή κινεί το ενδιαφέρον για σχετική έρευνα, από την οποία προέκυψαν τα εξής. Από τα τρία κόμματα που λειτουργούσαν στο νεοσύστατο κράτος, τα δυτικά και ιδιαίτερα το αγγλικό, τάσσονταν υπέρ του Όθωνα και του Καϊρή, ενάντια στο ρωσικό που ήταν με την πλευρά του Πατριαρχείου. Η ένταση κορυφώθηκε μετά το πραξικόπημα του αυτοκεφάλου, που ο Καϊρής διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο, οπότε μετά το θάνατο του φίλου του Πρωθυπουργού Κολέτη χρησιμοποιήθηκαν εντελώς αναπόδεικτα στοιχεία περί προσιλητισμού, όπως για παράδειγμα ότι 700 οικογένειες στην Άνδρο ήταν οπαδοί του, πράγμα αναπόδεικτο, ψευδέστατο. Έτσι, με υπουργικό μάλιστα βούλευμα, οδηγήθηκε σε δίκη και μεθοδευμένα καταδικάστηκε με αποτέλεσμα τον μαρτυρικό του θάνατο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να σημειώσουμε το εξής. Από τους τρεις συγκατηγορούμενους που θεωρούνταν οπαδοί του, οι δύο δήλωσαν στο δικαστήριο και βεβαίωσαν πως ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Σημαίνει λοιπόν ότι η δίκη ήταν κατευθυνόμενη. Έτσι, μετά το θάνατό του ακολούθησε η αθώσή του, οπότε κατέστη μάρτυρας θρησκευτικού και πολιτικού φανατισμού της ταραχώδους εποχής του. Τρίτον, να βεβαιώσουμε ότι με τις θέσεις του αναδείχθηκε κύριος εκφραστής του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και τέλος, να ερμηνεύσουμε τους λόγους για τους οποίους ο Καϊρής συνεργάστηκε στενά με τους προτεσταντικούς ιεραπόστολους, όχι σε θρησκευτικό επίπεδο, τους λεγόμενους μισιονάριους, παρότι δεν συνέβηταν οι θεολογικές τους αντιλήψεις. Ακολουθώντας τον Κοραή, θεωρούσε ότι οι Προτεστάντες ήταν φορείς ανώτερου πολιτισμού. Όμως, πέραν αυτού, υπήρχαν και εκατέρωθεν ωφέλη από τη συνεργασία. Οι μισιονάριοι αποκτούσαν ελευθερία στη διανομή προπαγανδιστικών φλεαδίων με σκοπό τον προσιλητισμό στο νεοσύστατο κράτος, που ήταν ο κύριος στόχος τους, ενώ ο Καϊρής είχε ωφέλη τόσο για το ορφανοτροφείο και τη σχολή του, οικονομικά, βιβλία και εφόδια, όσο και περισσότερο από τις από την ευκολία που είχε στις προσβάσεις του με το εξωτερικό, με παράγοντες του εξωτερικού, με τις συστατικές επιστολές που τον εφοδίαζαν. Το φιλοσοφικό του σύστημα θεοσέβεια υπερέχει το θρησκευτικό συνέστημα σε αντίθεση με τον ορθολογισμό της Δύσης. Θεοσέβεια εστί δας θείας φύσεως μίμασης, όριζε το φιλοσοφικό του σύστημα, χρησιμοποιώντας δωρική διάλεκτο. Ενώ για την αιωνιότητα της ζωής συνέχιζε. Θάνατος αθανασίας εστίν αρχά και της θεοσεβέσιν αηδίου μακαριότητος πρόξενος. Και αναφορικά με τη θρησκεία, τόνιζε, η θρησκεία είναι το ιερότερο της καρδίας αντικείμενο. Ταυτίζοντας τον Θεό με τον ηθικό τρόπο ζωής, προσέγγιζε μέσω της φυσικής θεολογίας εκ των κάτω το απειροτέλειον, προς το οποίο ο άνθρωπος έλκεται με τις έμφυτες δυνάμεις του, το απειροτετικό και το θεοσεβικό.
σε διεθνές συνέδριο που έγινε το 2018 στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ερευνών, με θέμα τη θεολογία και τις φυσικές επιστήμες, μεταξύ των πολλών στοχαστών θετικής κατεύθυνσης και ιερωμένων περιλαμβάνονταν και ο Καΐρης. Πολύ χαρακτηριστική ήταν η φράση του φιλοσόφου που τονίστηκε ιδιαίτερα στο συνέδριο και ούτω εκ της λογικής εις την περί Θεού αναμένη θεωρία εις την φυσική λεγόμενη θεολογία ενή τα θεία εξετάζει προσόντα του αναγκαίου εκείνου υψίστου όντος. Ως εκ της διάφτης λοιπόν αρμονίας του σύμπαντος βεβαιούμεθα ότι εστί της ύψιστος δημιουργός ως τούτο κτίσας και διάτινων νόμων θέσας διοικών. Προκύπτει λοιπόν εδώ σαφέστατα η φράση του για θρησκεία έλογο. Συντομεύοντας, θα ήθελα, κλείνοντας την απόψινή παρουσίαση στο νησί μας, να επαναλάβουμε τη σκέψη του καθηγητού Σαρίπολου, συνήγορου υπεράσπισης στη δίκη του, όπου αναφέρθηκε στο γεγονός της τιμητικής μεταφοράς από τους Γάλλους των οστών των επίσης φιλοσόφων εξυγχρονιστών, αλλά λιγότερο ή καθόλου θρησκευόμενων, Βολτέρου και Ρουσό, τιμώντας τους με την τοποθέτηση των οστών τους στο Πάνθεο. Και τούτο έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον θεοσεβέστατο και βαθιά θρησκευόμενο Καΐρη, που δεν έτυχε μιας αξιοπρεπούς ταφής. Τη σκέψη αυτή χρησιμοποίησε μεταγενέστερα και ο ιστορικός μας Δημήτριος Πασχάλης κατά την τελετή ανέγερσης της πρωτομής του φιλοσόφου. Θα ήταν λοιπόν ευχής έργο αν υπήρχε τρόπος να αποτεθεί στη γενέτειρά του την Άνδρο ό,τι έχει απομείνει μετά την βεβήλωση που υπέστη η σωρός του στο λάκκο της Ασβέστου. Η κίνηση αυτή, παράλληλα με το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται από την Καΐριο Βιβλιοθήκη, νηστέων του ιδρυτή της αείμνηστου Δημητρίου Πολέμη, την αναγκαία ανάδειξη της πατρογονικής του οικίας, που σήμερα παραδόξως προβάλλεται ως ψηφιακό μουσείο, την επιβλητική πρωτομή του και την επισήμανση του χώρου όπου είχε αναγείρει το Ίδρυμα και την περίφημη σχολή του, όπου σήμερα το Δημοτικό Σχολείο Χώρας, θα πρέπει να παραμείνουν εσαΐ στοιχεία ανάδειξης της σημαντικότερης προσωπικότητας του νησιού μας. Πιστεύουμε λοιπόν πως έχουμε χρέος να προωθήσουμε τις όποιες διαδικασίες ώστε να ερευνήσουμε και αναζητήσουμε αν και ό,τι έχει απομείνει από την απέσια βεβήλωση της όρου του, με την αποτρόπαιη πράξη των ακραίων φανατικών, για την οποία θα σημειώσουμε ότι δεν αντέδρασε ως θα όφιλε η τότε πολιτεία. Υπάρχουν βέβαια φήμες ότι ίσως δεν έχει απομείνει τίποτε από τη σωρό του. Υπάρχει όμως παράλληλα και δημοσιογραφική πληροφορία ότι στον περίβολο του λιμοκαθαρτηρίου Σύρου βρίσκεται κάποια ενδεικτική επιγραφή για τον Θεόφιλο. Θεωρούμε λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε στις όποιες απαραίτητες κινήσεις ώστε να έλθει στην Άνδρο ό,τι έχει απομείνει από τη βεβήλωση του Καΐρη. Να μην σας κουράσω άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Μπάκα που μας έκανε μια ευσύνοπτη και εύληπτη σύνοψη του βιβλίου του. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπε. Θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες μικρές διαφωνίες εντός εισαγωγικών. Δεν είμαι, όχι. Προσωπικά πιστεύω ότι τα κριτήρια
που διώχθηκε ο Κουφκαρίας δεν είναι πολιτικά, κύριε Μπάκα, μπορεί να καταδικάστηκε με τους νόμους του τελικού κράτους, πράγματι, με την ελληνική νομοθεσία, αλλά πίσω τα καθαρά θρησκευτικά. Οι εκκλησιαστικοί κύκλοι είναι αυτοί που κυνήγησαν τον Καΐρη, αυτή είναι μια άποψη. Όσο γνωρίζω, με χρησιμοποιήσετε μια λέξη πραξικόπημα, που το αυτοκέφαλο από θρησκευτική άποψη είναι πράγματι εκκλησιαστική, αλλά γινήκαμε ελεύθερο κράτος. Είναι δυνατόν η ηγεσία της Εκκλησίας να είναι εκτός των συνόρων? Είναι ένα, το αμπούμε, είπαμε, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται συζήτηση. Σίγουρα δεν θέλω να πω σε αυτά τα θέματα, να μην έτσι κατηγορηθώ, αλλά επίσης δεν έχει παίξει κατά την άποψή μου, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός αρχαιολόγος σήμερα, αλλά ο κ. Κυρτάτας που είναι και ο κ. Δεσπότης, πολύ πιο δικιά από μένα, δεν έχει παίξει κανένα ρόλο στο αυτοκέφαλο ο Καΐρης. Άλλωστε, όπως ξέρετε πολύ καλά, με τον Όθωνα δεν τα πήγε καθόλου καλά. Με τον Όθωνα, άλλωστε, το ανήθηκε και το παράσημο που του έδωσε. Επομένως, το να κηρυχθεί από το αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας, ο Θεόφιλος δεν πρέπει να έχει παίξει ρόλο. Ως προς το τρίτο θέμα που θίξατε, που είναι πολύ σημαντικό, πολύ φοβάμαι ότι κανείς δεν ξέρει πού ετάφη ακριβώς ο Καΐρης. Δεν αφήσανε ούτε τον αδερφό του που ήταν εκεί καθόλου και κρύψανε πού ακριβώς θάψαν τον Καΐρη, για λόγους καταλαβαίνετε να μην γίνει μετά προσκύνημα. Είναι γνωστά αυτά στην ιστορία, στα ανάλογα φαινόμενα. Και η παράδοση που δημιουργήθηκε ότι ξεθάψανε το πτώμα και το κάψανε με ασβέστη, αυτά δεν είναι βεβαιωμένα, είναι παραδόσεις, αλλά είμαι σίγουρος, μακάρι να γίνουν ένας καφές, κάπου στο Δημοκαστρατήριο είναι θαμμένος κάπου σίγουρα, αλλά κανείς δεν ξέρει πού ετάφη τελικά ο Καΐρης. Σκοπίμως, μόνο ο ειρηνοδίκης και ο αστυνομικός που επέλουψαν την ταφή, βράδυ τον θάψανε και πού ακριβώς κανείς δεν ξέρει. Επομένως, μακάρι να βρεθούν τα λείψανα του ΚΑΕ, αλλά φοβάμαι ότι είναι μια μάταιη προσπάθεια.